Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 53ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Το ψυχολογικό έγκλημα της γονικής αποξένωσης». Έχω αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο, το 52ο επεισόδιο, που έχει θέμα «Πότε είμαι έτοιμος για να γίνω γονιός», ότι αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα σύγχρονο έγκλημα. Ένα σύγχρονο ψυχικό ή ψυχολογικό έγκλημα. Η γονική αποξένωση αποτελεί ένα σοβαρό έγκλημα εναντίον ανηλίκων παιδιών από ενήλικες. Η γονική αποξένωση αφορά αποκλειστικά σε μια συνθήκη εξαιρετικής ψυχικής βίας, όπου ένας ενήλικας οι περισσότεροι ενήλικες. Συνήθως ο ένας ενήλικας είναι γονέας του παιδιού, θα μπορούσε όμως να είναι και παππούς ή γιαγιά του παιδιού. Στρέφουν ένα ή περισσότερα ανήλικα παιδιά εναντίον του γονιού. Αυτό σημαίνει ο όρος γονική αποξένωση. Ότι ένας ή περισσότεροι ενήλικες στρέφουν ένα ανήλικο παιδί κατά του γονέα δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία αυτού του όρου, επειδή πρόσφατα έχω διαβάσει μία, πώς να το πω, μία αυθαίρετη χρήση του όρου αυτού. Γονική αποξένωση σημαίνει είμαι ανήλικος, είμαι παιδί, είμαι στην εφηβεία, ακόμη δεν έχω ενηλικιωθεί και δέχομαι πλήση εγκεφάλου από έναν ενήλικα ούτω ώστε να στραφώ εναντίον του πατέρα μου, της μητέρας μου, του γονιού μου. Αυτό σημαίνει ο όρος γονική αποξένωση. Ότι το ανήλικο παιδί επηρεάζεται από έναν ή περισσότερους ενήλικες, ώστε να στραφεί εναντίον του γονέα του. Οι λόγοι που κρύβονται πίσω από μια τέτοια αποτρόπαια συμπεριφορά είναι εκδικητικοί και ελεγκτική. Οι αποξενωτές γονείς ή οι αποξενωτές παππούδες είναι πρόσωπα με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Σας υπενθυμίζω το πέμπτο επεισόδιο του podcast αυτού όπου μιλήσαμε εκτεταμένα για τον ναρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας. Τα οποία αυτά ναρκισιστικά πρόσωπα δεν διστάζουν να εργαλοποιούν τα παιδιά, να τα εργαλειοποιούν, να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία και ω όπλα εναντίον του γονιού των παιδιών, είτε του πατέρα είτε της μητέρας, με τον οποίο αυτό γονιό οι ενήλικες αποξενωτές έχουν διαφωνία και αρνητικά συναισθήματα. Η γονική αποξένωση συμβαίνει συνήθως μετά από ένα διαζύγιο, αλλά μπορεί να συμβεί και σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, που είτε το ζευγάρι των γονέων έχουν προβλήματα μεταξύ τους, εξακολουθούν να είναι μαζί, εξακολουθούν να είναι παντρεμένοι, εξακολουθούν να ζουν στο ίδιο σπίτι, αλλά νιώθουν έχθρα και μίσος ο ένας προς τον άλλον και αυτός ο οποίος είναι ναρκισιστής και είναι εναντιωματικός άνθρωπος, μέσα στο γάμο, στον οποίο παραμένει με το άλλο πρόσωπο, μέσα στο γάμο κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδιά ή στο παιδί εναντίον του άλλου γονέα. Μιλάμε για μια εξαιρετικά εσχρή περίπτωση, μια εξαιρετικά εσχρή συνθήκη, όπου ο ενήλικας αντί να σέβεται το ανήλικο παιδί, αντί να προστατεύει το ανήλικο παιδί από αχρίαστα τραύματα, αντί να προστατεύει το παιδί από αρνητικά συναισθήματα, από μίσο και κακία, αντιθέτως λούζει, διαπερνάει το παιδί με τη δική του τοξικότητα, αρνητικότητα, μίσος και εκδικητικότητα προς έναν άλλον ενήλικα, ο οποίος την χάνει να είναι ο αυτού του παιδιού. Ξανατονίζω, είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε ότι μιλάμε για ανήλικα παιδιά, τα οποία είναι ευεπηρέαστα, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκεφαλική τους ανάπτυξη, οπότε δεν μπορούν να έχουν κριτική σκέψη και κριτική ανάλυση όσων ακούνε και πολύ εύκολα μπορεί να επηρεαστούν και να νιώσουν τα ίδια αρνητικά συναισθήματα που νιώθει ο ενήλικας, ο οποίος τους επηρεάζει εναντίον του γονιού τους, ο οποίος προσπαθεί να τους αποξενώσει, να τους καταστήσει ξένους με το γονέα τους. Και όπως είπα προλίγου, αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα σε ένα προβληματικό γάμο από τον κακοποιητικό σύντροφο προς τον άλλον σύντροφο, αλλά με εργαλείο τα παιδιά. Επίσης, γονική αποξένωση μπορεί να συμβεί όταν παππούδες ή γιαγιάδες είναι παρεμβατικά πρόσωπα με εκδικητική διάθεση προς την κόρη τους, προς το γιο τους, προς την ύφη τους, προς το γαμπρό τους, οι οποίοι μπορεί να αποξενώσουν ένα ανήλικο παιδί ενώ το παιδί αυτό ζει με τους γονείς του. Η ελληνική και η κυπριακή κοινωνία χρειαζόμαστε ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση για το ζήτημα αυτό, το οποίο προκαλεί σοβαρά ψυχικά προβλήματα στα παιδιά, τα οποία είναι αθώα και σε καμία περίπτωση δεν είναι τίμιο, δεν είναι έντιμο να τα δηλητηριάζουμε με τις δικές μας κακίες. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, στενή μου φίλη και συνεργάτης, έχει δημοσιεύσει δύο επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ως ακαδημαϊκός που είναι, για τις βλαβερές ψυχικές συνέπειες που έχει στα παιδιά η γονική αποξένωση, η οποία συντελείται από ενήλικες οι οποίοι έχουν έχθρα, μίσος και εκδικητικότητα προς τον αποξενωμένο γονιό. Προς το γονιό που τα παιδιά του τα στρέφουν εναντίον του. Τα πρώτα και σημαντικά θύματα της γονικής αποξένωσης είναι τα ανήλικα παιδιά. Δεν πάβει όμως να είναι παράπλευρη απώλεια και ο αποξενωμένος γονέας. Κυρίως όμως βλάπτονται τα ανήλικα παιδιά, τα οποία λόγω ηλικιακού σταδίου και λόγω εξελιχτικού σταδίου ανάπτυξης δεν μπορούν να προστατευτούν από την κακία του αποξενωτή. Ο αποξενωτής γονιός, ο αποξενωτής παππούς, η αποξενώτρια γιαγιά, με αυτό τον εσχρό τρόπο, δηλαδή με το να στρέψουν το παιδί ή τα παιδιά εναντίον του γονέα τους, νιώθουν ότι εκδικούνται το παιδί τους ή την ύφη τους ή το γαμπρό τους για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν μαζί του και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος, το ψυχικό όφελος και το ψυχικό συμφέρον των παιδιών. Ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τον όρο γονική αποξένωση το 2005 όταν κλήθηκα να συμβάλλω ως δικαστικός εμπειρογνώμονας σε μια υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο. Η υπόθεση εκείνη ήταν μια συνταρακτική, συγκλονιστική υπόθεση, η οποία με στιγμάτισε ως ψυχολόγο και ως άνθρωπο. Η υπόθεση αφορούσε σε μια καταγγελία, η οποία εκ των υστέρων αποδείχτηκε ψευδής καταγγελία, εναντίον ενός πατέρα, ενός ανήλικου αγοριού για σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού. Ξαναλέω δευτεροδίκος, η καταγγελία αποδείχθηκε ψευδής. Ο άνθρωπος αυτός παρόλο που πρωτοδίκος καταδικάστηκε, δευτεροδίκος αθωώθηκε και μάλιστα αποζημιώθηκε για το χρόνο που πέρασε στη φυλακή. Και τότε ήμουνα νεαρή ψυχολόγος, 30-31 ετών και όταν α, δέχθηκα την πρόσκληση για να αναλάβω α, από την πλευρά της υπεράσπισης του πατέρα να συμμετέχω ως εμπειρογνώμονα στη δίκη, αυτό που ζήτησα ήταν να μου δοθεί ο χρόνος να μελετήσω την υπόθεση και μόνο εάν πισθώ ότι πρόκειται για ψευδή καταγγελία θα πήγαινα στο δικαστήριο να μαρτυρήσω. Το δέχθηκε ο κατηγορούμενος και μάλιστα του είχα πει ότι επειδή θα ξοδέψω χρόνο εργασιακό για να μελετήσω την υπόθεση, θα σε χρεώσω όσες εργατόρες χρησιμοποιήσω και ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα αναλάβω την υπόθεση και το δέχθηκε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σίγουρος για την αθωότητά του. Μελετώντας την υπόθεση αντιλήφθηκα και με τη βοήθεια του ιατροδικαστή ότι η καταγγελία ήταν ψευδής. Συνέταξα μία έκθεση για το δικαστήριο, η οποία αποτελείται από πολλές δεκάδες χιλιάδες λέξεις. Στην έρευνα μου για αυτή την περίπτωση, έπεσα τότε, 20 χρόνια πριν, πάνω στη βιβλιογραφία του Γκάρντνερ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο γονική αποξένωση σε δικαστικές διαμάχες. Ο όρος γονική αποξένωση δεν είναι καταχωρημένος σε κάποιο εγχειρίδιο επίσημου διαγνώσεων όπως είναι το DSM ή το ICD. Ο Γκάρντνερ χρησιμοποιούσε το δικό του όρο που ήταν σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούμε τον όρο γονική αποξένωση, ο οποίος στον DSM συνδέεται με πέντε διαγνώσεις που αφορούν σε κακοποίηση παιδιών. Γιατί συνιστά ψυχική κακοποίηση παιδιών, ο ένας γονέας να στρέφει το παιδί εναντίον του άλλου γονέα, ένας ενήλικας άνθρωπος να στρέφει το ανήλικο παιδί εναντίον ενός άλλου ενήλικα που τη χάνει να είναι ο γονέας του. Γι' αυτό ονομάζεται γονική αποξένωση. Γιατί ο ένας γονέας, συνήθως κάποιες φορές και ένας παππούς ή μια γιαγιά, στρέφουν το ανήλικο παιδί εναντίον του άλλου γονέα αντιλήφθηκα πολύ γρήγορα στη μελέτη εκείνης της περίπτωσης ότι ήταν ψευδής η καταγγελία. Το αντιλήφθηκα μελετώντας όλα τα δικόγραφα. Και όπως είπα και προηγουμένως, συνεργαζόμενοι και με τον ιατροδικαστή δικαστή της υπόθεσης. Όταν ανακάλυψα τον όρο σύνδρομο γονικής αποξένωσης τότε, το 2005, παραξενεύτηκα. Δεν είχα ξανακούσει αυτή την ορολογία. Ε, όταν έδωσα τη μαρτυρία μου στο δικαστήριο, στο ποινικό δικαστήριο, δέχθηκα δρυμία επίθεση από τον Ισαγγελέα, ο οποίος ε, εκπροσωπούσε το κράτος και ήταν εναντίον του πατέρα. Και μάλιστα η επίθεση αυτή ήταν προσωπικού χαρακτήρα και επιστημονικού χαρακτήρα. Ο Ισαγγελέας αυτός αμφισβήτησε το ποιόν μου ως επιστήμονα και το ποιόν μου ως ανθρώπου. Και ήταν μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία για μένα, αλλά οπωσδήποτε ήταν πολύ πιο τραυματική εμπειρία για το ίδιο το παιδί το οποίο μπήκε στη διαδικασία να πει ψέματα ότι το κακοποίησε ο πατέρας του και φυσικά και για τον πατέρα ο οποίος κατηγορήθηκε αδίκως και φυλακίστηκε αδίκως. Ξαναλέω, αθώθηκε στην έφεση και μάλιστα αποζημιώθηκε για το χρόνο που πέρασε στη φυλακή, ενώ δεν ήταν ένοχος. Είχα προβληματιστεί πολύ τότε για το πώς γίνεται μία μητέρα, στην περίπτωση αυτή από ξενότρια ήταν μητέρα, πώς γίνεται μία μητέρα να μπει στη διαδικασία να πείσει το παιδί της ότι ο πατέρας του είναι κακός άνθρωπος, ότι ο πατέρας του είναι κακοποιητής, ότι ο πατέρας του είναι παιδοβιαστής, να το πείσει γι' αυτό και το παιδί να μπει στη διαδικασία συνειδητά να μαρτυρήσει ψευδός ή να πιστέψει αυτό που το έχει πει η μάνα του. Στην περίπτωση εκείνη, αυτό το οποίο είχε καταθέσει το παιδί ήταν ότι ενώ κοιμόταν δέχθηκε βιασμό, αλλά δεν ξύπνησε και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να πω περισσότερες πληροφορίες, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά ανήλικο παιδί, το οποίο δεν είναι ανήλικο πλέον. Ε, έχω επικοινωνία με τον πατέρα, ο οποίος μου είπε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τον γιο του, καμία απολύτως επαφή, παρόλο που ο πατέρας αθώθηκε, παρόλο που αποφυλακίστηκε, παρόλο που νομικά και ποινικά δεν έχει τίποτα εναντίον του, ο γιος, ο οποίο είναι ενήλικας τώρα, είναι αποξενωμένος από τον πατέρα, και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον πατέρα, όπως και πολλά άλλα αποξενωμένα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν μέσα στην πλήση εγκεφάλου του αποξενωτή γονιού τους εναντίον του αποξενωμένου γονιού, εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο γονιός τους είναι κακός άνθρωπος επειδή έτσι τους έχει πείσει ο άλλος γονιός. Μελετώντας αυτή την περίπτωση τότε, ρώτησα τον τότε κατηγορούμενο και μετά αθωωμένο πατέρα, ποιο λόγο ίσως να έχει το παιδί να πει ψέματα. Οπότε ο πατέρας μου αποκάλυψε ότι η ενδιαστάση σύζυγος του, μάλλον η πρώην σύζυγος του, γιατί είχαν βγει και τα διαζύγια, ότι η πρώην του του είχε ζητήσει να επιτρέψει να μεταναστεύσει μαζί με τα παιδιά σε μια πολύ μακρινή χώρα και ο ίδιος της είπε ότι θέλω να έχω σχέσεις με τα παιδιά μου, δεν μπορώ να σου επιτρέψω, τα ανήλικα τα παιδιά, δεν μπορώ να σου επιτρέψω να μεταναστεύσει το άλλο ημισφαίριο και λίγο χρονικό διάστημα μετά έγινε η ψευδής καταγγελία. Η οποία αντιλαμβάνεστε πόσο ταλαιπώρησε έναν άνθρωπο. Μιλάμε για δολοφονία χαρακτήρως, Μιλάμε για πλήρη αποστέρηση της σχέσης με τα, με τα παιδιά, με το συγκεκριμένο παιδί που έγινε καταγγελία, αλλά και με τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας. Και μιλάμε για τη διαδικασία να περνάς από ποινικό δικαστήριο, για τη διαδικασία του να φυλακίζεσαι ενώ είσαι αθώος και να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να βγει από τη φυλακή και μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα έχασε και χρόνια από τη ζωή του αλλά έχασε και σημαντικέ σχέσεις από τη ζωή του, γιατί οπωσδήποτε, εάν κατηγορηθείς ψευδός για κάτι τόσο σοβαρό, ακόμη και αν αθωθείς το τέλος, υπάρχουν άνθρωποι που θα πιστέψουν ότι για να γίνει αυτή η καταγγελία σημαίνει κάτι συνέβαινε, άρα αυτό είναι ένας κακός άνθρωπος και το βγάζουμε από τη ζωή μας. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με τον όρο. Τότε ο εισαγγελέα της υπόθεσης, ο οποίος όπως είπα μου έκανε προσωπική επίθεση, ε, και ε, επίθεση όσον αφορά στην ιδιότητά μου, την επαγγελματική και την επιστημονική μου κατάρτιση και αν δικαιούμουν να μαρτυρήσω, εννοείται ότι η μαρτυρία μου έγινε αποδεκτή. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτή η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ τότε ως νεαρή ψυχολόγος αντιλήφθηκα πως υπάρχουν μητέρες οι οποίες είναι τόσο ανάξιες να λέγονται μανάδες, είναι τόσο ανίερες ώστε προκειμένου να εκδικηθούν τον πρώην άνδρα τους, μπορεί να φτάσουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τους ως εργαλεία εναντίον τους, στο βαθμό που να πάει το παιδί και να κάνει μια ψευδή καταγγελία για το ότι ο πατέρας του το έχει κακοποιήσει σεξουαλικά. Λίγα χρόνια αργότερα ανακάλυψα ότι δεν υπάρχουν μόνο μητέρε που εξασκούν αυτό το ηδεχθές σπορ, το σπορ της γονικής αποξένωσης, υπάρχουν και πατεράδες. Ήταν μια άλλη περίπτωση η οποία ήταν εξαιρετικά συγκλονιστική γιατί ένας α, άνθρωπος παντρεύτηκε μια κοπέλα η οποία ερχόταν από μια άλλη χώρα ε, όχι ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα η οποία έχει πολύ καλό δικαστικό σύστημα το οποίο όμως δεν έχει σχέση με το δικαστικό σύστημα της χώρας στην οποία εργαζόμουν εμπειρογνωμόνας εμπειρογνωμόνα στο οικογενειακό δικαστήριο και στο ποινικό δικαστήριο. Η κοπέλα αυτή μετά που πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της κατέληξε να είναι αποξενωμένη από τα παιδιά της. Τα παιδιά διέμεναν με την πενθερά και τον πατέρα τους και δέχθηκαν γονική αποξένωση. Η κοπέλα αυτή ξεκίνησε μία α, προσπάθεια στην Κύπρο για ευαισθητοποίηση και γύρω από το δικό της ζήτημα και γύρω γενικότερα από το ζήτημα της γονικής αποξένωσης. Και εκεί τότε, το 2013-2014, μπήκα στη διαδικασία συνειδητά να είμαι συνειδητρία της ομάδας γονιών κατά της γονικής αποξένωσης Κύπρος, στην Κύπρο. Και εκεί γνώρισα πολλές άλλες περιπτώσεις γονικής αποξένωσης. Δεν είναι μόνο μητέρες που εξασκούν γονική αποξένωση κατά του πατέρα, υπάρχουν και πατεράδες οι οποίοι εξασκούν γονική αποξένωση κατά της μητέρας. Περιπτώσεις, για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα μία στο μυαλό, όπου ένας πατέρας με τοξικό και ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όταν αντιλήφθηκε ότι η σύζυγος του ήθελε να χωρίσουν, προετοίμασε τα παιδιά, κρυφά από τη μητέρα, τα δηλητηρίασε εναντίον της μητέρας, τους έκανε πλήση εγκεφάλαιο εναντίον της μητέρας και μια καλή πρωί, όταν η μητέρα πήγε στην εργασία της, χωρίς να έχει καμία ιδέα για το τι θα συνέβαινε μετά, ο πατέρας πήρε τα παιδιά και μετακόμισαν σε άγνωστη τοποθεσία και δεν είχαν καμία επικοινωνία με τη μάνα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Επέστρεψε η γυναίκα από την εργασία της στο σπίτι και δεν βρήκε ούτε τα παιδιά της, ούτε τον άντρα της και όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, αυτός της είπε «Ήθελες να με χωρίσει, τώρα δεν έχεις ούτε άντρα, δεν έχεις ούτε παιδιά». Δεν είχε επαφέ με τα παιδιά τη και όταν άρχισε να έχει επαφέ με τα παιδιά τη μέσω δικαστικών διαδικασιών, τα παιδιά της ήταν ξένα προς την ίδια, ε, επαναλάμβαναν ως παπαγάλοι, παπαγάλιζαν τη ρητορική μίσους του ενδιαστάσεις σύζυγου της προς την ίδια. Έχω έρθει πολλές φορές κοντά σε τέτοια περιστατικά. Και το 2005 όταν για πρώτη φορά ανακάλυψα τι σημαίνει γονική αποξένωση, ανακάλυψα ότι υπάρχει όνομα σε αυτό που συμβαίνει για αιώνες. Δεν σημαίνει ότι επειδή στη σύγχρονη εποχή και στις μέρες μας έχουμε όρους για να περιγράψουμε φαινόμενα ψυχολογικά, ότι αυτά δεν συνέβαιναν και στο παρελθόν. Ή ότι επειδή τώρα μπορούμε να ονοματίσουμε μια πράξη ή δεχθεί και να πούμε αυτό είναι γονική αποξένωση, ότι δεν συνέβαινε και η γονική αποξένωση σε παλαιότερα χρόνια. Σαφώς και συνέβαινε. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο του podcast με ανοιχτέ τι κεραίε του, με ανοιχτά τα αυτιά του και με διάθεση να το κατανοήσει, θα ανακαλέσει στη μνήμη του περιστατικά είτε από τη δική του προσωπική ζωή, είτε από τη ζωή ανθρώπων που γνωρίζει, οι οποίοι έγιναν θύματα γονική αποξένωση πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια, πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, ούτε το 2005 όταν εγώ ήρθα για πρώτη φορά μπροστά στον όρο γονική αποξένωση υπήρχαν οι γνώσεις που έχουμε σήμερα σε σχέση με τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ούτε και το 2013-2014 όταν μπήκα στη διαδικασία να συμμετέχω ως ιδρυτικό μέλος στην ομάδα γονιών κατά της γονικής αποξένωσης Κύπρου. Δεν υπήρχαν οι γνώσεις που έχουμε σήμερα σε σχέση με τον αρκισισμό στυλ προσωπικότητα. Γνωρίζαμε μόνο τότε για τη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, μια διαταραχή στο β' πλέγμα, η οποία αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Σήμερα γνωρίζουν ότι ο ναρκισισμός, ο στυλ προσωπικότητας, δυστυχώς συναντιέται πολύ συχνά. Ίσως ένας στους δύο ανθρώπους σήμερα έχουν υιοθετήσει έναν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Όταν ασχολήθηκα εντατικά με το ζήτημα της γονικής αποξένωσης το 2013, το 2014, το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019 και μάλιστα όταν είχα τη δικιά μου τηλεοπτική εκπομπή στο σταθμό ΣΥΓΜΑ στην Κύπρο που ήταν καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή είχα φιλοξενήσει αρκετές φορές ειδικού να μιλήσουν για το ζήτημα της γονικής αποξένωσης όπως και σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές προηγουμένως στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα συμπεριλάβω το σύνδεσμο με το playlist, με τη λίστα με βίντεο, είναι γύρω στα 45 βίντεο νομίζω, τα οποία έχουν μέσα αποσπάσματα από πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες συμμετείχα και εγώ οι άλλοι α, συναγωνιστές από το σύνδεσμο γονιών κατά της γονικής αποξένωσης στην Κυπριακή Τηλεόραση, καθώς και βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube, όπου διαβάζω επιστολέ για τη γονική αποξένωση και υπάρχει επίση και ένα βίντεο στην αγγλική γλώσσα το οποίο μπορείτε να τα προωθήσετε αν έχετε φίλου, συγγενεί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου προβλήματα γονική αποξένωση. Parental alienation είναι όρο στα αγγλικά και δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Μέχρι να αλλάξει ο τρόπο που βλέπουμε τον αρκισισμό στη ψυχολογία και να αρχίσουμε να βλέπουμε τον αρκισισμό ως ένα στυλ προσωπικότητας. Στα βίντεο, τόσο στα κανάλι μου στο YouTube, όσο και σε εκπομπές που συμμετείχα, χαρακτήριζα τους αποξενωτές γονείς ως αδιάγνωστους. Ως ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας, αλλά δεν έχουν διαγνωστεί. Πλέον είμαι πεπισμένη ότι οι αποξενωτές γονείς οι αποξενωτέ παππούδε και γιαγιάδε είναι η νούμερο ένα ναρκιστέ στην κοινωνία μα. Είχα παρατηρήσει ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο στις περιπτώσεις γονικής αποξένωσης. Η μητέρα που έκανε γονική αποξένωση, ο πατέρας που έκανε γονική αποξένωση, η γιαγιά που έκανε γονική αποξένωση, ο παππούς που έκανε γονική αποξένωση, η θεία που έκανε γονική αποξένωση. Όλοι αυτοί είχαν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν άνθρωποι αδίσταχτοι, ψυχροί, εγωκεντρικοί, χωρίς ούτε μία σταγόνα ενσυναίσθησης, οι οποίοι δεν δίσταζαν να θυσιάσουν τα παιδιά, να κακοποιήσουν τα παιδιά προκειμένου να εκδικηθούν το γονιό τους. Στην ουσία η γονική αποξένωση αποτελεί μια δολοφονία του χαρακτήρα του άλλου γονέα και στην ουσία μια δολοφονία της σχέσης που δικαιούται να έχει ένας γονέας με το παιδί του επειδή οι αποξενωτές θεωρούν ότι δικαιούνται να πατάνε πάνω στην Αγία Τράπεζα που λέει ο λόγος, δικαιούνται να ασελγούν ψυχολογικά πάνω στα παιδιά προκειμένου να γίνει το δικό τους και προκειμένου να εκδικηθούν τον άλλο γονιό ο οποίος τόλμησε να χωρίσει ή να έχει διαφορετική άποψη και ούτω καθεξής. Το είχα καταλάβει από τότε, από το 2005, ότι οι που προβαίνουν σε αποξένωση, ότι οι ενήλικε που προβαίνουν σε αποξένωση είναι τοξικοί άνθρωποι, αλλά μόλι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχω ενώσει τι τελείε και συνειδητοποιώ ότι το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα είναι ο νούμερο ένα υποψήφιο για να γίνει αποξενωτή. Πώς σας είπα προηγουμένως, πρόσφατα έχω διαβάσει κάπου Αυθαίρετα να θεωρείται γονική αποξένωση ένα ενήλικο παιδί να αποφασίσει από μόνο του και με τη συμβουλή του ψυχοθεραπευτή του ή του ψυχοεκπαιδευτή του ώστε να προβεί σε no contact με έναν ενήλικα γονέα. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό όταν ένα ενήλικο παιδί το οποίο έχει δικά του προσωπικά βιώματα με έναν εναντουηματικό, τοξικό και εναρκεσιστικό γονέα να αποφασίσει ότι θα κόψει κάθε επαφή επειδή το ίδιο το ενήλικο παιδί έχει ζήσει 28, 30, 35, 40, 45 χρόνια κακοποίησης από τον τοξικό γονέα του. Στην περίπτωση όμως που το παιδί είναι ανήλικο, είναι 3, 5 χρόνων, 6 μηνών, 12... Μηνών, 18 μηνών, 5 χρόνων, 9 χρόνων, 8 χρόνων. Βρίσκεται δηλαδή σε μία ηλικία στην οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωμένη εγκεφαλική ανάπτυξη ώστε να μπορέσει να περάσει μέσα από τη δική του κρίση και τη δική του ικανότητα κατανόησης αυτά που του λέει ο αποξενωτής είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Λυπάμαι που χρειάζεται να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις, αλλά δυστυχώς έχει έρθει σε γνώση μου ότι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη θέση του γονέα που το ενήλικο παιδί του αποφάσισε συνειδητά λόγω της χρόνιας κακοποίησης που έχει υποστεί από αυτούς να πάει no contact, έχουν φτάσει στο σημείο να μιλάνε για γονική αποξένωση, όταν το ενήλικο παιδί αποφασίσει να κόψει κάθε επαφή με τον κακοποιητικό γονιό και μάλιστα να κατηγορούν το ψυχολόγο του ενήλικου παιδιού ή έναν ψυχολόγο ο οποίος μιλάει ανοιχτά για τα ζητήματα αναρκησιστικής κακοποίησης της Αγίες Ελληνικές Οικογένειες ως αποξενωτές. Ο αποξενωτής γονέας ή ο αποξενωτής παππούς, η αποξενωτρία γιαγιά, η αποξενωτρία θεία ή ο, ή αποξενωτής θείος είναι ενήλικες οι οποίοι συνειδητά για να τιμωρήσουν το γονιό του παιδιού, στρέφουν το παιδί εναντίον του. Το 2005, όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά με το ζήτημα της γονικής αποξένωσης, ο μεγάλος μου γιος ήταν 8 ετών και η μεγάλη μου κόρη ήταν 5. Και νόμιζα αφελώ ότι το πρόβλημα της γονικής αποξένωσης, το έγκλημα της γονικής αποξένωσης δεν επηρέαζε εμένα την ίδια προσωπικά, επειδή νόμιζα τότε ότι μόνο ένας γονιός μπορεί να προκαλέσει γονική αποξένωση προς τον άλλο γονιό. Και επειδή γνώριζα ότι ο πατέρας των παιδιών μου δεν έκανε πλήση εγκεφάλου στα παιδιά εναντίον μου, θεωρούσα αφελώς ότι τη δικιά μας οικογένεια δεν την άγγιζε αυτό το ζήτημα πολλά χρόνια αργότερα, πριν μερικά χρόνια, ο μεγάλος μου γιος ήρθε και μου είπε ότι με θεωρεί υπεύθυνη για τον εσωτερικό διχασμό που βίωνε μεγαλώνοντας, επειδή όπως μου είπε, εσύ δεν έκανες τίποτα για να μας προστατεύσεις από την πλήση εγκεφάλου που δεχόμασταν εναντίον σου από τους παππούδες μας, από τους δικούς σου γονείς συγκλονίστηκα όταν το συνειδητοποίησα και αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να πάρω επιτέλους την απόφαση εγώ ίδια προσωπικά ώστε να πάω no contact με τους γονεί μου πριν δύο χρόνια, μόλις τα 47 μου χρόνια. Συνειδητοποίησα με το χειρότερο τρόπο ότι η γονική αποξένωση μπορεί να προκαλέσει και ένας παππούς και μία γιαγιά. Και όχι μόνο ο παππούς και η γιαγιά του γονέα που τον έχει χωρίσει, αλλά ακόμη και οι δικοί σου οι γονείς, αν είναι ναρκισιστές, αν είναι τοξικοί άνθρωποι, αν τα έχουν βάλει μαζί σου επειδή εσύ και ζεις μια ζωή που κατά την άποψή τους δεν είναι σωστή, δεν είναι χριστιανική, δεν είναι ο καθένας με το δικό του σκεπτικό, μπορεί να στρέψουν τα παιδιά σου εναντίον σου. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι θα στραφούν τα παιδιά σου εναντίον σου, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται στα παιδιά ενδοψυχική σύγκρουση. Όταν στρέφουμε τα παιδιά εναντίον της μάνας τους ή εναντίον του πατέρα τους, τότε βάζουμε μέσα στη ψυχή των παιδιών μας δαίμονες. Τότε βάζουμε τα παιδιά μας να έχουν αντικρώμενα συναισθήματα. Ο γιος μου ο μεγάλος μου το είπε πολύ ευδιάκριτα. Μου λέει, ξέρεις τι σημαίνει ένα κομμάτι σου να αγαπάει τη μάνα σου και ένα άλλο κομμάτι σου να την μισεί. Ξέρεις τι σημαίνει να νιώθεις αγάπη και ταυτόχρονα να νιώθεις μίσος. Ξέρεις τι σημαίνει να μην είσαι σίγουρος για το αν η μάνα σου είναι καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπο. Λυπάμαι πολύ και έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, για αυτό το ζήτημα και στον πεντηκοστό επεισόδιο του podcast, αυτό για το no contact, ότι είναι απαραίτητο να προστατεύουμε τα παιδιά μας από οποιαδήποτε τοξική επίδραση ναρκισιστών ενηλίκων στη ζωή τους. Δυστυχώς, η γονική αποξένωση είναι σπαθή, είναι λεπίδα κοφτερή, η οποία μοιράζει την καρδιά και την ψυχή του παιδιού στα δύο και προκαλεί σοβαρό ζήτημα ταυτότητας στο αποξενωμένο παιδί. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η αγαπητή συνάδελφος και φίλη μου, πέραν από τις δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που έχει κάνει για το ζήτημα της γονικής αποξένωσης και των ψυχολογικών συνεπειών της γονικής αποξένωσης στα παιδιά, τα αποξενωμένα, έχει γράψει και ένα παραμύθι με τίτλο «Μπορείς να ζεις με τις μισές σου ρίζες». Ξαναλέω, είναι εντελώ διαφορετικό ζήτημα ένα ενήλικα άνθρωπο, ένα άνδρα άνω των 28, μια γυναίκα άνω των 26, να πάρει μια συνειδητή και ενημερωμένη απόφαση, να κόψει κάθε επαφή, να πάει no contact με έναν κακοποιητικό, ναρκιστικό να και τοξικό γονιό, και εντελώ διαφορετικό να παρέμβουμε αυθαίρετα, να ασελγίσουμε πάνω στη ψυχή του παιδιού μας ή του εγγονιού μας ή του ανιψιού μας και να δηλητηριάσουμε το παιδί το ανήλικο εναντίον της μητέρας του ή εναντίον του πατέρα του. Αυτό είναι η γονική αποξένωση. Και συνιστά έγκλημα. Έγκλημα κατά των ψυχών των αποξενωμένων παιδιών. Ως μητέρα νιώθω τρομερές ενοχές και μετανιώνω πικρά που ήμουν τόσο αφελής και δεν συνειδητοποιούσα ότι τα παιδιά μου θα επηρεάζονταν, μιλάω για τα μεγάλα μου παιδιά, θα επηρεάζονταν αρνητικά από την επαφή τους με τους γονείς μου οι οποίοι ήταν ξεκάθαρα εναντίον μου μετά που αποφάσισα το 2001 να χωρίσω από τον πατέρα των μεγάλων μου παιδιών. Δέχθηκα τρομερό ψυχολογικό πόλεμο και έπρεπε να το συνειδητοποιήσω, έπρεπε να το υποψιαστώ ότι ένας γονιός ο οποίος δεν διστάζει να πολεμήσει το παιδί που γέννησε, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει και το εγγόνι του για να πολεμήσει το παιδί που γέννησε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο που αφήνουμε τα παιδιά μας. Τα ανήλικα παιδιά μας. Κανένας πατέρας δεν είναι ιερός επειδή είναι σπερματοδότης. Καμία μητέρα δεν είναι ιερή επειδή είναι ο αροδότρια και έχει κοιοφορήσει ένα παιδί, έχει γεννήσει, ένα, έχει τέξει ένα παιδί ή έχει οθετήσει ένα παιδί. Κανένας δεν είναι ιερός λόγω ιδιότητας. Κανένα παππού δεν είναι ιερό επειδή είναι παππού. Καμιά γιαγιά δεν είναι ιερή επειδή είναι γιαγιά. Οφείλουμε οι ενήλικες να προστατεύουμε τα ανήλικα παιδιά από την κακία τη δική μα και των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένω και φωνάζω και στα επεισόδια εδώ στο podcast, αλλά και στα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, για την μεγάλη αναγκαιότητα να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι τύπους ανθρώπων έχουμε στη ζωή μας. Εάν κάνουμε παιδί με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εναρκησιστής και τοξικός, είναι εξαιρετικά πιθανόν ο άνθρωπος αυτός, ακόμη και αν δεν χωρίσουμε, ακόμη και αν παραμείνουμε συμβατικά ως οικογένεια, να δηλητηριάσει το παιδί μας εναντίον μας. Εάν έχουμε τοξικούς, ναρκισιστές, εναντιωματικούς γονείς, οι οποίοι μας κακοποιούν ψυχικά και είμαστε 30, 40, 50 χρόνων και γινόμαστε εμεί γονείς, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά που θα φέρουμε στον κόσμο και από τους γονείς μας. Μπορεί να είναι παππούς, μπορεί να είναι γιαγιά, αλλά από τη στιγμή που δεν διστάζουν να κακοποιήσουν τα παιδιά τους, στα εγγόνια τους που είναι δυο παιδιά τους, δεν θα διστάσουν Καθόλου. Δηλαδή δυο φορές περισσότερο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τα εγγόνια τους για να εκδικηθούν τα παιδιά τους. Ζούμε σε εποχές που έχουμε όνομα για συμπεριφορές. Ζούμε σε εποχές που γνωρίζουμε τι σημαίνει ένα Ζούμε σε εποχές που ευτυχώς άρχισε να αναγνωρίζεται η ψυχική βία ως μια μορφή δεχθείους βίας. Η ψυχική βία, η ψυχολογική βία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη σωματική βία. Γιατί είναι δύσκολο να την αντιληφθούν οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο να την παραδεχθούν ότι υπάρχει. Εάν βρίσκεις σε αυτό το επεισόδιο του podcast τον εαυτό σου σε κάποια από τα λεγόμενα, ψάξε και τα άλλα επεισόδια, ψάξε και το κανάλι μου στο YouTube, θα το βρεις με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου. Ο σκοπός για τον οποίο Κάνω αυτή τη δουλειά, ο σκοπός για τον οποίο έχω αφήσει το γραφείο και ετοιμάζω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και κάθε πέμπτη τα επεισόδια αυτά για το podcast, είναι επειδή θέλω το μήνυμα να πάει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, πως η ψυχική βία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πως ο μόνος τρόπος για να διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία τη ψυχική μας ευεξία και να είμαστε καλά στη ζωή μας και ψυχικά και σωματικά και να είμαστε ευδαίμονες είναι να προστατευτούμε από τη ψυχική βία η οποία δυστυχώς είναι παντού. Υπήρχε ψυχική βία και παλαιότερα, δεν είναι φαινόμενο μόνο της εποχής μας η ψυχική βία, αλλά πλέον έχουμε όνομα να δώσουμε στα φαινόμενα, πλέον έχουμε εξηγήσει για αυτά που συμβαίνουν, και πλέον μπορούμε να νιώσουμε ασφαλής με το να αποκλείσουμε από τη ζωή μας κακοποιητικούς ανθρώπους. Οπότε σε συμπλήρωμα με το προηγούμενο επεισόδιο, πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορώ να γίνω ένας καλός γονιός, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι ένας καλός γονιός αν επιλέξεις να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο που είναι ένα Ή Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι καλός γονιός αν δεν έχεις κόψει κάθε επαφή με τους κακοποιητές σου, ακόμη και αν αυτή είναι η γονεί σου. Τώρα, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της γονικής αποξένωσης από ψυχολογική σκοπιά. Από νομική σκοπιά δίνονται αγώνες και υπάρχουν ήδη κάποιες αποφάσεις δικαστηρίου και στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Στι ΗΠΑ, όπου αναγνωρίζεται η γονική αποξένωση ω φαινόμενο, που το αναγνωρίζει το νομικό σύστημα, και υπάρχουν αποφάσεις μάλιστα στι οποίε ο δικαστή του οικογενειακού δικαστηρίου, όταν εντόπισε τη γονική αποξένωση, η οποία έγινε documented, η οποία στοιχειοθετήθηκε από ειδικού εμπειρογνώμονε, ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου στο δικαστήριο, αποφάσισε το αποξενωμένο παιδί να ζήσει με τον αποξενωμένο γονιό και ο αποξενωτής γονιός να μην έχει δικαίωμα επισκέψιο για ένα αλφαχρονικό διάστημα και να έχει μόνο επιτηρούμενες επισκέψεις. Γίνεται πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην νομική αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά στην Κύπρο και στην Ελλάδα είμαστε τραγικά πίσω. Το οικογενειακό δίκαιο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αποτυγχάνει στο να προστατεύσει τα παιδιά από τους αποξενωτές γονείς. Δεν είμαι νομικός, οπότε δεν θα σας δώσω νομικές συμβουλές. Αυτό που θα σας συμβουλεύσω, στην περίπτωση που δέχεστε γονική αποξένωση και είστε αποξενωμένος γονέας, είναι να βρείτε έναν καλό δικηγόρο, ο οποίος να έχει γνώση του φαινομένου. Αν κάποιος σου παρακολουθεί αυτό το podcast, βρίσκεται στην Κύπρο, και αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, μπορεί να μου στείλει email και να με ρωτήσει, να του συστήσω κάποιους νομικούς, κάποιου δικηγόρους που έτυχε να συνεργαστώ μαζί τους, οι οποίοι έχουν γνώση του φαινομένου της γονικής αποξένωση. Ως ψυχολόγος τώρα, τι έχω να συμβουλεύσω τους αποξενωμένους γονείς. Αναλόγως με την ηλικία του παιδιού, υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα πράγματα που μπορεί να πράξει ένας αποξενωμένος γονέας. Στο playlist για τη γονική αποξένωση από το κανάλι μου στο YouTube, το οποίο ο σύνδεσμος περιλαμβάνεται στην αρχή της περιγραφής αυτού του επεισοδίου, θα βρείτε αρκετά βίντεο τα οποία μιλάνε για την αντιμετώπιση της γονικής αποξένωσης στα παιδιά και αναλόγως της ηλικίας τους. Κάποια από αυτά τα βίντεο έγιναν με τη συνδρομή τη Δόκτορος Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία είναι παιδοψυχολόγο, εξειδικευμένη στην εφηβεία και ακαδημαϊκό που έχει δουλέψει σε ερευνητικό επίπεδο με τα προβλήματα τη γονικής αποξένωση. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα συμπεριλάβω και το email της Δόκτορος Αριστονίκη Θεοδοσίου η οποία Εδράζεται στην Κύπρο, αλλά κάνει και διαδικτυακέ συνεδρίε και μπορεί ένα γονιό που βιώνει πρόβλημα γονικής αποξένωση να απευθυνθεί σε αυτήν για να πάρει εξατομικευμένε συμβουλέ και οδηγίε για το πώ να διαχειριστεί το ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το πρόβλημα τη γονικής αποξένωση και αναλόγω με την ηλικία του παιδιού και τα χρόνια που έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου εναντίον του αποξενωμένου γονέα μπορούν να γίνουν ελάχιστα πράγματα. Δυστυχώς, ελάχιστα πράγματα. Η γνώμη μου είναι πως πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε αποξενωμένος γονέας να παίρνει εξατομικευμένες συμβουλές. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που έχω να πω. Η δεύτερη κουβέντα είναι ότι δεν πρέπει με τη δική μας τη στάση οι αποξενωμένοι γονείς να δικαιώνουμε τους αποξενωτές. Εάν η γονική αποξένωση έχει λάβει χώρα ήδη και το παιδί μας είναι ήδη δηλητηριασμένο εναντίον μας και ήδη πιστεύει όλη τη ρητορική μίσους που του έχει ενσταλάξει στη ψυχή, στην καρδιά και στο μυαλό του είτε ο πρώην σύντροφος μας, είτε οι γονείς μας, είτε τα πρώην πεθερικά μας. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να παρακαλούμε το παιδί μας να έχει επαφή μαζί μας. Ειδικά παιδιά τα οποία είναι άνω των 10 ετών και βρίσκονται σε μια ηλικία που μπορούν να διαχειριστούν το να αποστείλουν μηνύματα μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή το να αποστείλουν και να διαβάσουν email, δεν χρειάζεται να τα παρακαλούμε ούτε να συναντηθούν μαζί μας, ούτε να μας αγαπήσουν, ούτε να μας εκτιμήσουν, ούτε να έχουν καλή γνώμη για μας. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα αποξενωμένα παιδιά, αναλόγως της ηλικία τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη θέση μας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο και έναν υπολογιστή. Σε μικρότερα παιδιά είναι διαφορετικές οι συμβουλές, τις οποίες θα πάρετε εξατομικευμένα από τον παιδοψυχολόγο της δικής σας επιλογής ή μπορείτε να απευθυνθείτε και στη Δ. Αριστονή και Θεοδοσίου Τριφωνίδου που σας συστήνω ως ειδική και εξειδικευμένη στον τομέα αυτό. Σε μεγαλύτερα παιδιά και θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου το σύνδεσμο από μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα μου θέκλαπετρίδων.com με τίτλο «Ένα γράμμα προς το αποξενωμένο παιδί» σε μεγαλύτερα παιδιά χρειάζεται να πούμε ξεκάθαρα ότι λυπούμαστε για την πλήση εγκεφάλου που έχουν δεχθεί, ότι είναι εξαιρετικά στενάχωρο για εμάς που τα παιδιά μας έχουν δεχθεί τόση συστηματική αποξένωση από οπουδήποτε, είτε από τον άλλο γονιό, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέλος της εκτεταμένης οικογένειας ότι διαφωνούμε με αυτό που τους έχει συμβεί, ότι είμαστε στενοχωρημένοι γιατί αυτό συνιστά ψυχική κακοποίηση παιδιών και ότι σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με τα όσα έχουν γίνει εις βάρος μας. Αλλά δεν θεωρούμε το παιδί υπεύθυνο για το γεγονός ότι δέχθηκε γονική αποξένωση. Λέμε όμως το παιδί ότι δεν έχω κάνει τα πράγματα για τα οποία με κατηγορούν. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που σε έκανα να πιστεύεις πως είμαι. Είμαι η μητέρα σου, είμαι ο πατέρας σου, που με τα ελαττώματα μου, με τα καλά μου και με τα κακά μου είμαι διατεθειμένος να έχω μια γονεϊκή σχέση μαζί σου. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο εάν εσύ θελήσεις να έχεις μια σχέση μαζί μου όπως ένα παιδί με το γονιό και όχι μια σχέση στην οποία εσύ θα είσαι ο δικαστής μου, θα είσαι ο δημόσιος κατήγορος μου, θα είσαι αυτός ο οποίος θα με τιμωρήσει για να ευχαριστήσεις τη μανούλα, τον πατερούλη, τη γιαγιάκα, τον παππούλη, τη θεία, το θείο και το καθεξής. Εάν παρακαλούμε τα παιδιά μας που είναι αποξενωμένα από εμάς να έχουν σχέση μαζί μας, παρόλο που αυτά μας λένε ότι δεν είσαι καλός πατέρας, δεν είσαι καλή μάνα, μας κατηγορούν για πράγματα τα οποία είναι ψευδείς κατηγορίες. Μας κατηγορούν ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία δεν κάναμε. Μας κατηγορούν ότι για παράδειγμα εμείς έχουμε απατήσει τον πατέρα του ή τη μάνα του, ενώ είναι το αντίθετο που έχει συμβεί. Αν μας κατηγορούν για οτιδήποτε το οποίο είναι ψευδές, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε στα ανήλικα παιδιά μας την αντίστοιχη κατηγορία προς τον άλλο γονιό, αυτό που λέμε είναι ότι είναι εξαιρετικά θλιβερό που ο άλλος γονιός ή το άλλο μέλος της οικογένειας, είπαμε μπορεί να είναι παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, που να κάνουν επίσης γονική αποξένωση, ότι είναι θλιβερό που οι άλλοι ενήλικες έχουν μπει στη διαδικασία να σου λένε τόσο άσχημα ψέματα για εμένα, αυτά που σου λένε δεν ισχύουν, τα προβλήματα και οι διαφωνίες και οι διαφορές μεταξύ των ενηλίκων που οδηγούν σε ένα διαζύγιο ή ακόμη περισσότερο οδηγούν σε μία ρήξη μεταξύ ανθρώπων, δεν είναι ζητήματα που αφορούν εσένα στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα. Όταν ενηλικιωθείς, όταν μεγαλώσεις, όταν μπει και εσύ στην ενήλικη ζωή, ξαναλέμε ότι η ηλικίωση ψυχοσυναισθηματικά γίνεται στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 για τα αγόρια, όταν είσαι σε ηλικία που θα μπορείς να καταλάβεις, θα σου εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι είμαι ο πατέρας σου, είμαι η μητέρα σου, επιθυμώ να έχω γονεϊκή σχέση μαζί σου, αλλά μόνο αν εσύ επιθυμείς να είσαι το παιδί μου. Δεν παρακαλούμε τα αποξενωμένα μας παιδιά να έχουν σχέση μαζί μας, δεν παρακαλούμε τα αποξενωμένα μας παιδιά να μας εκτιμήσουν, δεν παρακαλούμε τα αποξενωμένα μας παιδιά να δουν πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε. Γιατί αν εμείς τρέχουμε εξωπίσω από τα αποξενωμένα παιδιά και προσπαθούμε συνεχώς να δικαιολογηθούμε και προσπαθούμε συνεχώς να τους αλλάξουμε γνώμη, τι κάνουμε στην ουσία. Στην ουσία συνηγορούμε με τη ρητορική των αποξενωτών. Μόνο κάποιος ο οποίος είναι φταίχτης προσπαθεί με τόση ένταση να αποδείξει ότι δεν είναι φταίχτες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά ματιωτικό frustrating είναι η λέξη στα αγγλικά να βλέπεις το παιδί σου να είναι εναντίον σου. Είναι πολύ δύσκολο συνέστημα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο συνέστημα. Είναι πολύ άσχημο να σου λέει το παιδί σου δεν είσαι καλός πατέρας, δεν είσαι καλή μητέρα. Είσαι ένας άχρηστος πατέρας, είσαι μια άχρηστη μητέρα. Δεν θέλω να σε ξέρω και το παιδί σου να είναι ανήλικο, το παιδί σου να είναι 5 ετών, 10 ετών, 12 ετών, 15 ετών, 14 ετών, 16 ετών, 17 ετών και να μιλάει τόσο άσχημα για σένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως δεν βοηθούμε το παιδί μας με το να το τρέχουμε εξωπίσω και να του δίνουμε άθελά μας μια ανατροφοδότηση του στυλ. Έχεις λόγο να είσαι εναντίον μου, υπάρχει λόγος να είσαι εναντίον μου και εγώ έρχομαι τώρα να σου αλλάξω γνώμη. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος τα αποξενωμένα παιδιά να είναι εναντίον, να είναι εναντίον των αποξενωμένων γονιών. Κανένας άλλος λόγος παρά η κακία, η τοξικότητα και τα σκοτάδια της μαύρης ψυχής των αποξενωτών. Είναι δύσκολο αυτό που εισηγούμε, να κρατήσουμε αποστάσεις, είναι δύσκολο να βάλουμε όρια, είναι δύσκολο δηλαδή να πούμε ότι σε αγαπώ, θέλω το καλό σου, δεν σε οικοδομώ με το να σε τρέχω ξοπίσω και να επιμένω να έχουμε με το ζόρι σχέσεις όταν εσύ δεν θέλεις. Είμαι εδώ, σε αγαπώ, αντιλαμβάνομαι ότι έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου. Εάν ή μάλλον καλύτερα όταν αντιληφθείς ότι έχει δεχθεί πλήση εγκεφάλου, όταν συνειδητοποιήσει πως δεν θέλω το κακό σου. Όταν συνειδητοποιήσει ότι η μεταξύ μα σχέση δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου σχέση με τον άλλο γονιό ή με του παππούδε ή με οποιοδήποτε άλλο, έλα να συνομιλήσουμε. Είναι λάθο να παρακαλούμε και να προσπαθούμε με το ζόρι να έχουμε σχέση με παιδιά τα οποία έχουν αναπτυγμένο το λόγο και μπορούν να μα πούν δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Δεν θέλω να σου μιλάω. Δεν θέλω να συναντιέμαι μαζί σου. Εννοείται πως είναι εξαιρετικά καλή ιδέα και απαραίτητο να τηρούμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μας, ακόμη και αν είναι αποξενωμένα. Αν αυτές οι υποχρεώσεις έχουν να κάνουν με τη διατροφή, ναι, να δίνουμε τη διατροφή. Ναι, να υπογράφουμε στις περιπτώσεις που χρειάζεται η δική μας υπογραφή ώστε το παιδί να πάει μια εκδρομή, ένα ταξίδι, οτιδήποτε άλλο. Να μην μπαίνουμε εμπόδιο στη ζωή του παιδιού, αλλά να κρατήσουμε μια στάση του ότι εγώ σε αγαπώ, είμαι ο γονέας σου, λυπάμαι πάρα πολύ που δέχθηκες πλήση εγκεφάλου, αυτά που πιστεύεις για μένα δεν ισχύουν, όμως δεν μπορώ να επιμένω να έχω σχέση μαζί σου, εάν δεν καταλάβεις ότι η σχέση μα, η δική μα, είναι κάτι ξεχωριστό από τη σχέση σου με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου, με του παππούδε σου και το καθεξής. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όπω σα είπα και προηγουμένω, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε το link για ολόκληρο το playlist με τα βίντεο που έχουν θέμα τη γονική αποξένωση, θα βρείτε το email της Δ. Αριστονίκης στο δοσίου Τριφωνίδου και θα βρείτε και το σύνδεσμο που οδηγεί στο άρθρο στην ιστοσελίδα μου για το γράμμα σε ένα αποξενωμένο παιδί. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας, τις δικές σας εμπειρίες. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω ιστορίες επιτυχίας και θα κλείσω μόνο με αυτό. Πρόσφατα ένα νεαρό κορίτσι μου έστειλε στο Instagram ένα μήνυμα στο οποίο μου ανέφερε ότι είναι στην ηλικία των 17 ετών, ότι μόνη της έψαξε και βρήκε τα βίντεο για τη γονική αποξένωση στο κανάλι μου στο YouTube και ότι παρακολουθώντας αυτά τα βίντεο συνειδητοποίησε ότι ο ένας της γονιός την έχει στρέψει εναντίον του άλλου γονιού. Και μου έγραψε μάλιστα το κορίτσι αυτό ότι είναι συγκλονισμένη επειδή έχει συνειδητοποιήσει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε επαφές με τον ένα της γονιό, όχι γιατί της είχε κάνει κάτι ο ένας της γονιός, αλλά γιατί ο άλλος της γονιός την είχε στρέψει εναντίον του άλλου γονιού. Δεν λέω περισσότερα γιατί το κορίτσι μου ζήτησε να διαφυλάξω την ταυτότητά της, μπορεί να είναι και αγόρι ενώ μεταξύ. Ε. Το παιδί αυτό, ενώ ότι σας λέω κορίτσι, αλλά μπορεί να είναι αγόρι, μπορεί να είναι αγόρι, μπορεί να είναι κορίτσι, δεν ξέρω. Είναι όντω ένα παιδί 17 ετών, το οποίο πρόσφατα μου έχει στείλει μηνύμα στο Instagram και μου ζήτησε να κάνω αυτό το επεισόδιο. Μου λέει, έχω ακούσει στο 52ο επεισόδιο ότι θα κάνεις επεισόδιο για τη γονική αποξένωση. Σε παρακαλώ κάνε γιατί έχω ανάγκη να το ακούσω. Και όπως μου έγραψε, περιμένει να ενηλικιωθεί ώστε να φύγει από το σπίτι με το γονιό που ζει και να μπορεί να έχει ανεμπόδιστα υγιή σχέση με τον άλλο γονιό. Και μου έγραψε, δικαιούμαι να έχω και τους δύο μου γονείς. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν διεκδικήσω αυτό το δικαίωμα, θα δεχθώ κυρώσει από τον αποξενωτή γονέα. Το έγκλημα της γονικής αποξένωσης είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο αφορά και την ελληνική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Σας χαιρετώ.